100 είναι περίπου τα άτομα τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στο δεύτερο τεστ COVID-19. Όπως τόνιζε και η κυρία Παπαδοπούλου, επόπτρια του ΕΟΔΗ για την Εξάνθη, από ό,τι φαίνεται σε αυτήν εδώ τη φάση γίνεται πανέλη ελέγχος όσων βρέθηκαν αρνητικοί στην πρώτη φάση για τους ελέγχους COVID-19 για τον ομό Καβάλας. Αυτό που μεταφέρουν που ζητούν ψυχραιμία φυσικά σε όλους τους πολίτες, ενώ υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό συνολικότερα για τον ομό Καβάλας, ακόμη και για τα αρνητικά τεστ. Κυδότητα, παρακαλώ. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Ανδρομάχη, με επόπτρια των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ στην περιφέρεια Ξάνθης. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου, αυτή τη στιγμή πόσοι είναι αυτοί που θα εξεταστούν και θα κάνουν το τεστ COVID-19 για τον νόμο Καβάλας? Είναι περί τα 100 άτομα. Τα 100 άτομα αυτά είναι από τις επαφές που υπήρξαν με τα προηγούμενα κρούσματα που έχει η περιοχή μας? Είναι οι αρνητικοί που εξετάστηκαν και θέλουμε να τους επανελέγξουμε. Και από τα προηγούμενα, από την προηγούμενη που έγινε αυτό. Ωραία. Οπότε σκοπεύετε να κάνετε τον επανέλεγχο σήμερα, στο πούμε έτσι, στα όλα τα αρνητικά? Έχουν μεσολαβήσει κάποιες μέρες και ενδεχομένως κάποιοι να παρουσιάσανε, να αναπτύξανε λίμωξη και να μην το ξέρουν. Συμπτώματα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί. Απλά την πρώτη φορά που εξετάστηκαν βγήκαν αρνητικοί, οπότε πρέπει να επανελεγχθούν. Αυτό, γιατί μεσολάβησαν κάποιες ημέρες. Γενικότερα τον κόσμο πώς τον βλέπετε σήμερα? Βλέπω ότι έχει διάθεση να έρθει να κάνει εξέταση. Προφανώς υπάρχει μια ανησυχία. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από νωρίς το πρωί τα δύο κλιμάκια του ΕΟΔΗ βρέθηκαν στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης για τα κατάλληλα τεστ COVID-19. Όπως μπορείτε να δείτε, τηρούνται όλοι οι κατάλληλοι κανονισμοί υγειονομικού πρωτοκόλλου, αλλά φυσικά και η υπομονή όλων των ανθρώπων που βρίσκονται για να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο τεστ. Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες όλα τα αποτελέσματα πρόκειται να υπάρξουν στην δημοσιότητα μέχρι και την Παρασκευή, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο όσοι βρεθούν θετικοί στο τεστ COVID-19. Ναι, Βενετίδης Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε, νωρίς το πρωί βρεθήκατε εδώ με την έναρξη των τεστ. Περίπου 100 θα είναι οι άνθρωποι μετά από στενές επαφές με ήδη αναγνωρίσιμα κρούσματα που θα βρεθούν στην Νικόλαο Μάρτη για τα τεστ COVID-19. Ακριβώς, θα γίνει η δεύτερη δημοτοληξία στην περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Μετά το γνωστό πρόβλημα που ενέκυψε, ήδη πάρθηκαν τα πρώτα δείγματα. Θα επανεληφθεί το φαινόμενο αυτό. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον ΕΟΔΗ για την άμεση ανταπόκρισή της, που σε συνεργασία πάντα και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, εμείς όπως βλέπετε είμαστε παντού. Είχαμε και τις προηγούμενες διάστημα, είχαμε στη Ξάνθη, στη Ροδόπη που είχαμε τα προβλήματα. Φαίνεται ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να μεγαλώνει πανελλαδικά, θα έλεγα. Αυτό που θέλω να τονίσω και να πω ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που τους έχω ήδη ευχαριστήσει για τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα για τη μη εξάπλωση του ιού, θέλω να τους προτρέψω και τώρα να είναι όσο το δυνατόν προσεκτικότεροι και να κρατάνε τα μέτρα προστασίας για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τις ευπαθή, επαναλαμβάνω, ομάδες από αυτή τη μάστιγα. Εάν κρατάμε όλοι και αν εφαρμόσουμε πιστά τις καινούργιες οδηγίες, οι οποίες φαίνεται ότι συνεχώς αυξάνονται όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, νομίζω ότι θα σταματήσουμε το φαινόμενο για να μπορέσουμε το επόμενο καλοκαίρι να το περάσουμε με μια σχετική κανονικότητα που μας είναι απαραίτητη και για την υγεία πρωτίστως, αλλά και για την οικονομία της περιοχής. Τι δεν σας μεταφέρουν συνολικότερα και από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τον νομό Καβάλας? Αλήθεια είναι ότι με συναντεύξεις τύπου μας λένε ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο ανησυχητικό. Σαν Αντιπεριφερειάρχες Υγείας, τι σας μεταφέρουν και αν φυσικά θα υπάρξουν και τα πολυπόθετα lockdown στο νομό μας? Επαναλαμβάνω, χρειάζεται ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός και να τρέχουμε να κάνουμε τεστ από εδώ και από εκεί παντού. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να τηρήσουμε με ευλάβεια από εδώ και πέρα, με ευλάβεια επαναλαμβάνω από εδώ και πέρα, τα μέτρα τα οποία συστήνει η πολιτική προστασία, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα φαινόμενα αυτά είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων 15 ημερών που
είχαμε κάποια πολύ χαλάρωση γενικά στα μέτρα. Από εδώ και πέρα όμως τα οποία τα μέτρα θα πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε το φαινόμενο να το σταματήσουμε εδώ σε ανεκτά επίπεδα, για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα.